Την Κυριακή, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός εγκαινίασε το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματος στην Καβάλα επί της οδού Ομονίας 133. Ειδικά για την τελετή των εγγενείων, το παρόν έδωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος έγινε δεκτός με επιφημίες από στελέχη και απλούς πολίτες που βρέθηκαν στην τελετή. Ενώ στα εγγένεια ήταν και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης και πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ έκανε λόγο για θέματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα, ενώ στη συνέχεια συνάντησε τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ζωφέρη για τη χώρα και πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι στα πράγματα ότι πρέπει να ομονοήσουμε, έστω και προσωρινά, να βρούμε την κατάλληλη σύνθεση που θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εξ Ανατολών. Ο κύριος Ερντογάν έχει μια σειρά λόγους να είναι επιθετικός εις βάρος της Ελλάδος για εσωτερικούς λόγους. Αντιλαμβάνεται ότι ο Αμερικανός έχει αποφασίσει να κάνει κουρδικό κράτο και ό,τι χάσει από Ανατολάς θα το πάρει από δυσμάς. Πρέπει να είμαστε αρκούντες προετοιμασμένοι. Εγώ κάνω έκκληση στον πολιτικό κόσμο να καταλάβουν τη σοβαρότητα. Το έκανα και το 2011, που τα πράγματα δεν ήταν τόσο προχωρημένα αρνητικά για την Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάνουν ό,τι καλύτερο. Έχουμε δύο Έλληνες αξιωματικούς φυλακισμένους, ομήρους, εχμαλώτους εν καιρό ειρήνη και κανείς δεν κάνει τίποτα. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολες εποχές αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκτός το οικονομικό, έχουμε το θέμα με τη Μακεδονία, το θέμα με τη Θράκη. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είμαι διατεθειμένος και έχω δηλώσει, εγώ αύριο θα φτάσω μέχρι το Ορμένιο, ότι θα είμαι δίπλα στον κόσμο σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Θα ξανακάνω άλλη μία περιοδία. Έχουμε πάρα πολύ αγώνα μπροστά μας. Ο χώρος ο πατριωτικός εκφράζεται σήμερα μόνο από το ΛΑΟΣ. Είναι το κόμμα που θα μπει στη Βουλή και πραγματικά θα έχει πατριωτικό λόγο. Τους δοκιμάσαμε όλους, τους είδαμε πραγματικά στην πράξη αν είναι ή όχι πατριώτες. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρατζαφέρης ήρθε η ώρα του για να δικαιωθεί, θα μπει στη Βουλή και με πολύ μεγάλο ποσοστό. Όλος αυτός ο κόσμος δίνει ένα δυνατό παρόν και θα δώσει ένα ηχηρό παρόν και στις βουλευτικές εκλογές. Να βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω την προσπάθεια του Παράσκου Αγανικόλα, ο οποίος ξέρει, πιστεύω, σκέφτεται σωστά και ξέρει να συγκρατεί τον εαυτό του και όσους πιστεύουν σε αυτόν, για να μην παρεκτρέπεται προς ατραπούς επικίνδυνες. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Παράσκος είναι ένα εξαιρετικό παιδί που αξίζει τον κόπο να το στηρίξουμε. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός απέκτησε και στην όμορφη Καβάλα πλέον στέγη. Δείξαμε στον κόσμο μετά τα συλλαλητήρια ότι είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα. Δείξαμε ότι η πολιτική μας είναι πρώτα ο Έλληνας και η Ελλάδα και μετά όλα τα άλλα και είμαστε δίπλα σε όλους τους Έλληνες. Ο πρόεδρος μας είναι ο μόνος που μπορεί να έρθει σε ρήξη και ανατροπή όλου αυτού του σάπιου συστήματος που μας κυβερνά τα τελευταία 10 χρόνια. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Η προσέλευση του κόσμου παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες είναι πολύ ικανοποιητική. Χαίρομαι, περιμένουμε τον πρόεδρο, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού βρέθηκε στη Θράκη, όπου αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα και κυρίως για το ζήτημα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη, λέγοντας πως η κυβέρνηση κινείται υποτονικά και ότι το θέμα πρέπει να διεθνοποιηθεί. Προσέθεσε δε ότι πρέπει να γίνει μια συνέλευση όλων των ευρωβουλευτών στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Κατέθεσα πριν λίγη ώρα επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάρουν πρωτοβουλίες για την εμφανωσία εν ειρήνη την ομοιρία των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Έχω την εντύπωση ότι η επιστολή αυτή, την οποία έστειλα υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου των Ευρωσκεπτικιστών αλλά και του τέως Ευρωβουλευτή, δεν θα περάσει απαρατήρητη. Κάνω έκκληση προς όλα τα κόμματα και όλους τους ευρωβουλευτές να στείλουν παρόμοιες επιστολές στην ηγεσία της Ευρώπης, ούτως ώστε το θέμα να φύγει από την διμερή υποβάθμιση που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει ευρωπαϊκό θέμα.